Και πάλι μαζί κυρίε και κύριοι, και εδώ μαζί μας έχουμε τρεις, αν μπορούσαμε να πούμε, συναδέλφους. Είναι στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τέχνης, του κινηματογράφου. Είναι ο κύριος Γεωργιάδης, είναι πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου. Κύριε Γεωργιάδη, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Είναι ο Στέφανος ο Φαρμακάς, είναι συνάδελφος εδώ στο ΡΙΚ, σκηνοθέτης. Και είναι γιος του Κώστα του Φαρμακά. Καλώς ήρθατε, Στέφανε. Για την πρόσκληση. Και ο Αλέξης Κατσούρης, γιος του Γιώργου Κατσούρη. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Κατσούρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με αφορμή, κύριε Γεωργιάδη, μια εκδήλωση που προγραμματίζεται, οργανώνεται ως Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου για την Παρασκευή. Να τιμήσετε δύο από τους πρωτοπόρους, θα μπορούσαμε να πούμε, Κυπρίου στον χώρο. Τις κινηματογραφιστές, τον Γιώργο Κατσούρη και τον Κώστα τον Φαρμακά. Μιλήστε μας λίγο για αυτή την εκδήλωση και για τους δύο αυτούς ανθρώπους. Ξεκινήσω πρώτα ένα μικρό λαθάκι που εγώ φταίω. Ναι. Η εκδήλωση η συγκεκριμένη για τον Κώστα Φαρμακά και τον Γιώργο Κατσούρη, που θα τους τιμήσουμε σαν Ένωση Σκηνοθετών, είναι την Κυριακή. Μάλιστα. Και είναι στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Κυπρίου Σκηνοθετών, που πάλι γίνεται στο Κωνσταντία στην Παλουριώτισσα, στο Θερινό Σινεμά, κάθε βράδυ στις 8.30. Και από πέρσι ξεκινήσαμε ένα θεσμό που θέλουμε να το συνεχίσουμε, να θυμούμαστε, να τιμούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφήσει τη δική του σφραγίδα σε αυτόν που λέμε κινηματογράφος στην Κύπρο. Και φέτος, επειδή έτυχε να ξέρω και προσωπικά και τους δύο, και ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχουν προσφέρει σε αυτό το πράγμα, αποφασίσαμε ομόφωνα σαν Διοικητικό Συμβούλιο να τιμήσουμε τον Κώστα Φαρμακά και τον Γιώργο Κατσούρη, δύο ανθρώπους οι οποίοι σε δύσκολους καιρούς, τον καιρό της ανεξαρτησίας, λίγο πριν την ανεξαρτησία, νέοι ξεκίνησαν σπουδές, ήρθαν, συνετέρεψαν, ήταν σαν τα αδέρφια, παρόλο ότι μετά κάποια στιγμή χωρίσαν οι δρόμοι τους, συνεχίσαν να είναι και αδέρφια, και θεωρώ και πολύ σημαντικό ότι το πιο σημαντικό τους έργο, πέρα από το καλλιτεχνικό, ήταν τα παιδιά που έκαμα, οι οποίοι ακόμα, και συγκινούμε που το λέω, είναι ακόμα κολλητά αδέρφια. Και επειδή το είχαν και ο Γιώργος και ο Κώστας στον πρόγραμμα, ήταν πάντα σαν τα αδέρφια, χαίρομαι πολύ που τους θεωρώ και συνεχίζουν ο καθένας στον τομέα τους. Οι περισσότεροι φαρμακάδες είναι ή φωτογράφοι ή σκηνοθέτες, και οι περισσότεροι κατσουρίδες είναι στο κομμάτι του σκηνογραφικού και υποστήριξης οπτικοακουστικών εκδηλώσεων κλπ. Η κινηματογράφηση, κύριε Γεωργιάδη, στην Κύπρο ξεκίνησε ποια περίοδο περίπου, η πρώτη Κύπρη δηλαδή, στον συγκεκριμένο τομέα? Μέσα του 1950 και 40 ακόμα, έχω δει ταινία δηλαδή με βοηθό σκηνοθέτη, στο τέλος έγραφε βοηθό σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης. Μια παραγωγή που έγινε για την Κύπρο με Άγγλων σκηνοθέτη, και βοηθός ήταν ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο μετέπειτα πολύ γνωστός σκηνοθέτης καταξιωμένος. Άρα γύρω στο 1930-40 ξεκινούν στην Κύπρο και γίνεται μια κίνηση που γίνονται κάποιες ταινίες περισσότερο από Άγγλους λόγω της Αγγλοκρατίας. Σιγά σιγά αρχίζει η Κύπρο να έχει ενδιαφέρον, λόγω του αγώνα της ΕΟΚΑ είχε ενδιαφέρον ειδησιογραφικό, άρα βλέπουμε κινηματογραφιστές να εμφανίζονται, όπως ήταν ο Άλεξ Ευθυούλου, όπως ο Φώτος Μάρτ. Τότε θυμούμε αυτούς τους δύο, είτε με μια φωτογραφική είτε με μια 16 κινηματογραφική μηχανή, όπου έτρεχαν και κατέγραψαν μαζί τότε και με κάποιους ανθρώπους του ΡΙΚ, που δεν υπήρχε ΡΙΚ τότε, να καλύφουν τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Δηλαδή τα πλάνα που έχουμε και βλέπουμε τώρα 50 χρόνια μετά είναι περισσότερο από το Photos Mart, από τον Άλεξ Ευθυβούλου και κάποιους που έρχονταν και φεύγαν. Μπορεί να ξεχάνω και ακόμα ένα-δυο παλιούς, αλλά οι πιο γνωστοί ήταν αυτοί οι δύο που σας λέω. Άρα, κινηματογράφος με την έννοια του κάνω κινηματογραφική ταινία, αυτό το πράγμα ξεκίνησε όταν ξεκίνησε το ΡΙΚ. Δηλαδή, είναι το ΡΙΚ που ξεκίνησε
με μια ομάδα τότε με τον Γιώργο τον Λανίδη, τον Πόλη τον Γιωργάκη, τον Ζεμπίλα, τον Γιασεμίνη, τον Τσίγκη κλπ. Κλπ. Όπου ξεκίνησε η ομάδα και επαράγε ντοκιμαντέρ ιδιαίτερα πέραν από τις καθημερινές δουλειές. Και ένας από αυτούς ήταν ο Κώστας ο Φαρμακάς. Το 1963 νομίζω τελειώνει τις σπουδές του και έρχεται και εντάσσεται στο κινηματογραφικό συνεργείο. Ζητά κάποια στιγμή άδεια αναπολαβών για να πάει να συνεχίσει τις σπουδές του, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Άδεια άνευ απολαβών πριν να δεις κάτι. Ήταν μέχρι το 62 ο παπάς μου. Ζήτησε άδεια αναπολαβών από το ΡΙΚ. Άνευ απολαβών, συγγνώμη. Από το ΡΙΚ να πάει να συνεχίσει τις σπουδές του μαζί με τον Τζόρτζ. Απερίφθη, δεν του εγκρίναν, εν πάση περιπτώσει, την άδεια και είπε: φεύγω, πάω μόνος μου να σπουδάσω, να μάθω πέντε πράγματα για τούτη την τέχνη, τη φωτογραφία και για τον κινηματογράφο. Τούτον έφυγα μαζί με τον Γιώργο, τον Κατσούρη, το 1963 και επέστρεψαν το 1968. Στο Λονδίνο είχαν πάει. Πες το κοινό που κάποιες διαφημίσεις. Ναι, για να δείξω ίσως λίγο τη δυσκολία, την αγάπη και το μεράκι που είχαν τούτοι οι άνθρωποι. Ξεκινήσαμε που το λιμάνι της Λεμεσού, το εισαγωγικό πάντα, με βαρκούλα να πάσει πάνω στο πλοίο και που το πλοίο να πάσει στο Λονδίνο σε μια σχολή, είναι Elaidon Academy Studios. Η ίδια η σχολή τους έστειλε στο Elephant and Castle, το γνωστό πλέον, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται London College of Printing, για να τελειώσουν τις σπουδές τους. Τελειώσαν το 68, ήρθαν πίσω στην Κύπρο, συνεταιρέψαν και ξεκίνησε η δουλειά τους. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, κύριε Κατσούρη, και για εσάς, το να σκεφτούμε σήμερα ότι αυτοί οι άνθρωποι έκριναν τότε ότι το να πάρεις μια μηχανή και να τη λειτουργάς δεν είναι αρκετό και ότι θα πρέπει να σπουδάσεις τη συγκεκριμένη τέχνη και να εξειδικευτείς σε αυτή. Το να το σκέφτεται και να το πράττει κάποιος αυτό σήμερα ενδεχομένως δεν είναι τόσο εντυπωσιακό, αν και το χρειαζόμαστε και σήμερα, αλλά το να το κάνει τότε έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως είναι και ενδεικτικό του χαρακτήρα και των προσδοκιών που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, γιατί τότε εκείνα τα χρόνια χρειάζονταν και τόλμη για να μην σφεύγω από την Κύπρο να σπουδάσω κινηματογράφο, σινεμά. Και όντως ήταν δύσκολο για κάποιον να ξεκινήσει να πάει Αγγλία. Όμως το τολμήσαν γιατί τους ενδιέφερε να μάθουν κάτι παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορούσαν να παραμείνουν στην Κύπρο, να συνεχίσουν τη δουλειά τους και να μείνουν σε εκείνα τα πλαίσια. Όμως ορθά σκεφτήκαν να αποκτήσουν εμπειρίες, γνώσεις, που μετέπειτα φάνηκε ότι τους βοήθησαν πάρα πολλά και φάνηκε και στο έργο τους και στην ποιότητα των δουλειών που κάναν πιο μετά. Αυτό που παρακολουθούμε τώρα είναι ο Παράς, είναι από την πρώτη μεγάλου μήκους κυπριακή κωμωδία. Ο Παράς ο Μασκαράς. Ο Παράς ο Μασκαράς με τον Ανδρέα τον Μούστρα, τον Σπάνο τον Πεθεμερίδη, την Πίτσα την Αντωνιάδου και σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη του Οικονομίδη. Θα μας επιτρέπετε να ακούσουμε λίγο, να το δούμε έτσι ολοκληρωμένα. Χάεις το κοπελού ενίσυχο ρε. Ο ξαφώνι μπορεί να δέρει το γάμαρο, δέρνει το στρατούρι. Συγγνώμη πια κύριε, μα όποτε κάτσε το τόσο σαμουνταρισμένος δίπλα μου έκαμνο παιδί. Δεν μπορεί ξέρεις ο Γιονάλο. Ας πάλι εσύ είναι στην διπλή σου. Παρακολουθούμε λοιπόν σκηνές από τον Παρά τον Μασκαρά. Είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία. Ταινίες σαν αυτήν, κύριε Γεωργιάδη, πού παρουσιάζονται? Τότε. Τότε, ναι. Τότε ήταν πιο τυχεροί οι κινηματογραφιστές. Οι κινηματογράφοι στην Κύπρο είναι προβάλλαντες κυπριακές ταινίες. Ενώ τώρα δύσκολα θα πείθονται οι μεγάλοι κινηματογράφοι να φιλοξενήσουν ταινίες κυπριακές, γιατί δεν θεωρούνται πολύ
εμπορικές σύγκριση με τις αμερικάνικες των εκατομμυρίων. Παίρνω την ευκαιρία όμως να πω ότι ξεκίνησε μια συνεργασία τώρα την Ένωση Σκηνοθετών, το Cineplex, και έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα κάνουμε για να προωθήσουμε και τις κυπριακές ταινίες στους κινηματογράφους Cineplex, αλλά ακόμα στην αρχή που δεν έχω τίποτε συγκεκριμένο να πω, αλλά σιγά σιγά νομίζω θα το υιοθετήσουμε. Και το άλλο που εγκαλά να πούμε είναι ότι το RIC το ανακοινώσαμε προχτές στο Εντέχνος, μετά που ξεκίνησε μια προσπάθεια από πέρσι, ξεκινά στο Εντέχνος να αφιερώνει μια εκπομπή κάθε 15 μέρες την Παρασκευή, κάθε δεύτερη Παρασκευή, αφιερωμένο όλο το Εντέχνος στην παραγωγή κυπριακών ταινιών. Θα είναι μια εκπομπή που θα είναι σε συνεργασία με την Ένωση, όπου θα προβάλλονται ταινίες, συνεντεύξεις και δραστηριότητες, σεμινάρια, φεστιβάλ που κάνουμε κλπ. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να ευχαριστήσω το RIC για αυτή την πρωτοβουλία, όπως και πρέπει να το ευχαριστήσω το RIC γιατί είναι και συνδιοργανωτήσεις το 5ο φεστιβάλ, όπως κάθε χρόνο. Και για να μην έχει παράπονο και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, πρέπει να το ευχαριστήσουμε και αυτό, γιατί είναι ο μόνος χρηματοδότης. Είναι μάλλον το μέσο χρηματοδότησης, γιατί τα λεφτά έρχονται από τους φορολογούμενους. Δεν είναι από τον Υπουργό που έρχονται, είτε από τον Πρόεδρο, είναι από τους φορολογούμενους. Απλώς κάποιοι αποφασίζουν να δίνουν και κάποια λεφτά στον κινηματογράφο και μας βοηθούν. Παρόλο ότι έχουμε παράπονο ότι τελευταίως λόγω Τρόικας έπεσε τόσο πολλά το κονδύλι, που η κινηματογραφική παραγωγή φοβάμαι ότι επάγωσε για τα επόμενα χρόνια. Επανερχόμενοι στους δύο τιμόμενους, Στέφανε, πώς τον θυμάσαι τον πατέρα σου? Αν μου επιτρέπεις πάρει, θα ήταν παράληψη να μην πω στο απόσπασμα που είδαμε. Είδαμε και τον Νίκο τον Τσαφκάλη. Και το άλλο που, το συγκεκριμένο απόσπασμα που επελέγει, είδα τον κύριο Μούστρα με το τάβλι, που ήταν σαν να, δηλαδή όπου πήγαινε ο κύριος Μούστρας, ήταν και ο τάβλι μαζί του και ήταν το ράβι στον απόσπασμα και απλά θυμούσε στην κατήρα του Ρίγου όταν πρώτο ήρθα εγώ, ήταν ο Μούστρας και το τάβλι. Κοίταξε, να μιλήσω και, εντάξει, να μιλήσω για τον παπά μου εννοείται. Κοίτα μου νιώθω παραπάνω για τον παπά μου εμπερηφάνεια. Δηλαδή περηφάνεια. Που φέρω το επίθετο του, νιώθω απίστευτα περήφανος. Διότι, εντάξει, μια τέχνη που είναι τόσο διαδεδομένη κοινούς τους καιρούς, και ακόμα έχει τα προβλήματα της, τολμήσαν του οι ανθρώποι εκάμαντα και αφήνουν πίσω τους έναν έργο που ίσως τώρα να μην δεν ξέρω αν εκτιμάται όσο πρέπει να εκτιμάται, αλλά τουλάχιστον στο διηγενειακές θα φανεί η αξία του. Δηλαδή φωτογραφίες που τους πρόσφυγε στο δασάκι της Άχνας, τους ασιώτες που πιάσαν στο δασάκι της Άχνας, οι διαφημίσεις της δεκαετίας του 70, που ήταν οι πρώτες διαφημίσεις που γίνονται και μεταδίδονται στο RIC, που ήταν movie. Δηλαδή στο RIC μεταδίδονται διαφημίσεις που ήταν τα λεγόμενα τζαμάκια, θα θυμούνται πολύ παγιοί, που ήταν απλά ένα slide και έγραφε πάνω, ξέρω εγώ, υπεραγορά τάδε. Μπλα μπλα μπλα. Ετολμήσαν να το προχωρήσουν ένα στάδιο πιο παραπέρα και να πούσουν, μα αφού το πράγμα γίνεται και σε movie. Γιατί να μην κάνουμε διαφημίσεις και σε movie. Και τονίζω το γεγονός ότι γυρίζανται σε 35 φιλμ, που όσοι έχουν τη γνώση να αντιλαμβάνονται τη δυσκολία και του τι σημαίνει 35 φιλμ, γυρίζονται κινηματογραφικές ταινίες στο Hollywood. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, πριν το digital. Δεν θέλω να σε διακόψω, απλώς να πω ότι παρακολουθούμε σκηνές από το... Αυτό πρέπει να από το Κύπρος 74, το ντοκιμαντέρ. 1974, ναι. Το οποίο ουσιαστικά έπιασαν την κάμερα, γύρισαν την Κύπρο, όσοι Κύπρο μπορούσαν να γυρίσουν, το εμόνταραν. Είναι σε μουσική του Μίκη του Θεοδωράκη, σε αφήγηση του Κατράκη, του Μάνου του Κατράκη, του ηθοποιού. Ήταν η πρώτη ταινία, το πρώτο ντοκιμαντέρ που ευχήγε από την Κύπρο μετά την καταστροφή του 1974 και προβλήθηκε Παρίσι, Αθήνα, Μόσχα. Και δει στο Παρίσι, στην Αθήνα, ήταν παρόντες Γίλτα Σεν, Γιάννης Ρίτσος, Μελίνα Μερκούρη. Λέει πολλά. Λέει πολλά το πράγμα. Το ότι επίσης αυτή η συνεργασία από μόνη της είναι
σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη και αφήγηση Μάνου Κατράκη, είναι δύο. Πάντα μου έλεγε, συγγνώμη που διακόπτω, πάντα μου έλεγε ο παπάς μου στις ιστορίες, στις αμέτρητες ιστορίες μου έλεγε, και σε μένα και σε όλα τα παιδιά, και είμαι σίγουρος ότι και ο Γιώργος το ίδιο πράγμα έκανε. Στο συγκεκριμένο του Γιμανθέρι είχε βοηθήσει ο τότε πρέσβης ο Δούντας. Για να γίνει, να διευπαιρεωθεί, να γίνουν τα, να τα αποβίσματα με την καλή έννοια της τότε εποχής, ούτως ώστε να βγει έξω από την Κύπρο τούτο το πράγμα. Από αυτές τις δουλειές όλες και την παρουσία του, την εργασία του πατέρα σου, εσύ, κύριε Κατσούρη. Λοιπόν, εγώ από τον πατέρα μου θυμάμαι πάντα να το βλέπω με μια κάμερα στο χέρι. Είτε φιλμ, είτε φωτογραφική. Και το θυμάμαι πάντα να έχει μια απίστευτη ενέργεια για τη δουλειά του. Έναν πάθος φοβερό. Δηλαδή, ελάχιστες ώρες, όταν υπήρχε παραγωγή, ελάχιστες ώρες ήταν στο σπίτι. Δηλαδή, δούλευε ακούραστα. Και ένα από τα στοιχεία που θαύμαζα πάντα στον πατέρα μου. Η αγάπη για τη δουλειά, η όρεξη που είχε, ήταν κάτι το οποίο, και η ενέργεια γενικά που είχε στη ζωή του, όχι μόνο στη δουλειά του. Γενικά στη ζωή του, πάντα είχε τρομερή ενέργεια, σε ό,τι έκανε. Εδινόταν 100%. Ήταν το μεράκι του, πάρε που επιτρέπεις, ήταν το μεράκι τους. Δηλαδή ήταν, έθαν υπερβολή αν πω, ότι ήταν ερωτευμένοι φουλ με τη φωτογραφία και τον κινηματογράφο. Ερωτευμένοι φουλ. Ξέρω ιστορίες ότι επουλούσαν χωράφια για να χρηματοδοτούν των τεχνικών εξοπλισμών και το αλφα μοντέλων για να γίνει μια παραγωγή διαφημιστικής ταινίας. Επουλούσαν χωράφια για να γίνει κάτι, επουλούσαν τα χωράφια τα δικά τους για να τα κάμουσει. Μεγάλη θυσία του το πράγμα. Τεράστια θυσία του το πράγμα. Και άμα δεν βρίσκα μοντέλα, εννοείται. Έπαιζαμε εμείς. Σε πάρα πολλές διαφημίσεις παίξαμε. Δηλαδή, μπογιές παπουτσιών, κάτι σαμπουάν και της δεκαετίας του 70 που να προβληθούν παρεμπιπτόντως την Κυριακή. Ένα 12 λεπτών. Ευχαριστούμε τον Αλέξη τον Κλεάνθους που ανακάτωσε μέσα στο αρχείο των πατεράδων μας και ήβρε πολλές πολλές διαφημίσεις του 70, τις μετέφερε και θα προβληθούν την Κυριακή. Ένα 12 λεπτών απλά εντυχτικά. Εντάξει, οι διαφημίσεις που τώρα βλέπεις εσύ και λες Παναγία μου, Παναγία μου, ας πούμε. Διότι, εντάξει, αλλά για τότε ήταν τεράστια επιτεύγματα. Τα σπίτια μας εμάς, ας πούμε, ήταν στούντιο. Ήταν στούντιο. Εστείνουν τα φώτα παντού. Ούτε να κοιμηθούμε, ούτε να θκευάσουμε, ούτε τίποτε. Είμαστε διαμεχωσμένοι και θεωρούσαμε πώς γίνεται η παραγωγή. Πώς γίνεται η κινηματογράφηση. Και αν απαιτείται από τους ρόλους, επέζαμε και εμείς μέσα. Θυμούμε κάποιον απορριπαντικό στην παραλία του Μακρόνησου ή του κάπου για μέσα στην Αγία Νάπα, όταν η Αγία Νάπα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν ψαροχώρη βασικά. Και τους έστειλε τζαμέ ο Γιώργος ο Σκοτεινός ο ζωγράφος και είπε τους ρε παιδιά, έχει ένα ψαροχώρη που έχει κάτι παραλίες που είναι όφτσερες. Ελάτε αν έχετε κανένα γύρισμα, πολλά ωραία τα πάνω εδώ. Καμία σχέση με την παραλία, με την Αγία Νάπα του τώρα. Λοιπόν, και ήμασταν όλα τα κοπελούς και ήταν κάτι απορριπαντικό ότι λερώνεσαι στη θάλασσα και πάει σπίτι και πλένεις τα ρούχα σου με τούντο απορριπαντικό. Και παίζαμε όλοι μέσα. Έτσι, ήταν κάτι μπογιές παπουτσιών θυμούμαι εγώ που με βάλασε να περπατήσω πόξω από το φόκ και είχε μου βάλει ένα σημάδι πάνω στο πλακόστρο τον παπάς μου και λέμε θα σταματήσαμε, θα σηκώσεις το παντελονάκι σου πάνω για να δούμε τα παπούτσια. Και όλα τα αδέρφια, συγγενείς, παίζαμε μέσα. Γι' αυτό που ίσως δυσκολευτήκαμε και στο δημοτικό, γιατί ρώταμε στη δασκαλά, έκαμε στα μαθήματα ως Άλεξη. Όχι κυρία, είχα γυρίσμα. Ήμουν στο στούντιο. Κύριε Κατσούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στεφάνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και σας για την παρουσία. Καλή επιτυχία στην επιδήλωση της Κυριακής. Να κουπιάσετε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε εκεί. Καλά να είστε και εκεί. Ευχαριστούμε για την παρουσία πράγματι. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος αυτού του τμήματος της εκπομπής. Ακολουθούν τα θετικά από εμάς. Γεια σας.